Τον αρχιτέκτονα της Ενωμένης Ευρώπης, τον σοφοραματιστή, τον πατέρα του ευρώ, Ζακ Ντελόρ, αποχαιρετούν σήμερα οι περισσότεροι ηγέτες της Γυραιάς Υπήρου με θερμά λόγια για το έργο του. Ανάμεσά τους και οι Έλληνες πολιτικοί. A été l'une des grandes figures de la gauche et de la construction européenne. Jacques Delors est mort aujourd'hui. C'est sa fille Martine Aubry qui l'a annoncé. Il restera notamment comme celui qui a dit non à une candidature présidentielle. Ο αρχιτέκτονας, όπως έχει χαρακτηριστεί της Ενωμένης Ευρώπης, ο Ζακ Ντελόρ, έφυγε στον ύπνο του στο σπίτι του στη γαλλική πρωτεύουσα. Έχοντας εργαστεί στην Τράπεζα της Γαλλίας, στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και στην Ευρωβουλή, το 1981 έγινε Υπουργός Οικονομικών της γαλλικής κυβέρνησης υπό τον Φρασουά Μιτεράν. Από το 1985 μέχρι το 1995 διετέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Of all economies in Europe to form a market with free movement for people, goods, services and also capital. Στις Βρυξέλλες διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οράματος της σύγχρονης Ευρώπης. Εκτός από την ενιαία αγορά, υπέγραψε τις συμφωνίες Σέγγεν, την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους και τις μεταρρυθμίσεις στην κοινή αγροτική πολιτική, ενώ έθεσε σε κίνηση διαδικασίες που οδήγησαν στο ευρώ. An efficient economic community, you had to have a common currency, and that is probably his main legacy today, as well as the change of name from EEC to European Union. Tous les pouvoirs ne sont pas à Bruxelles, ils sont répartis. Et ce qu'il faut, c'est l'esprit de coopération. Or, l'esprit de coopération a manqué au sein de l'Union économique et principalement au sein du Conseil des ministres des Finances. Σύσσωμος, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος στέλνει συλληπιτήρια για το θάνατο του φιλέλληνα. Η Ευρώπη χάνει έναν από τους ιδρυτικούς της πατέρες, ένα μεγάλο Ευρωπαίο και Γάλλο που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην κοινή μας μοίρα. Η Ευρώπη αποχαιρετά έναν αληθινό πρωτεργάτη της ενότητάς της και η Ελλάδα έναν ειλικρινή φίλο, οι πρωτοβουλίες του οποίου βοήθησαν και τη δική της εθνική πρόοδο. Υπήρξε ο πλέον άξιος πλοηγός της πολιτικής σύγκλησης της Ευρώπης, ένα μεγάλο όραμα που σήμερα πλέον θεωρείται δυστυχώς σχεδόν ξεχασμένο. Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε σάρκα και οστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη πενθεί την απώλεια ενός μεγάλου αρχιτέκτονα της Ένωσης. Ο Ζακ Ντελόρ, ένας από τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του. Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή που μέχρι και το τέλος της ζωής του παρέμενε πολιτικά ενεργός. Εκτός των ελληνικών συνόρων, πένθος για τον μεγάλο Ευρωπαίο οραματιστή. Ο Ζακ Ντελόρ ήταν ένας οραματιστής που έκανε την Ευρώπη μας πιο δυνατή. Πολιτευτής της γαλλικής μοίρας, ακούραστος τεχνίτης της Ευρώπης μας, μαχητής για την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ο Ζακ Ντελόρ ήταν όλα αυτά. Το πάθος του για την Ευρώπη τον οδήγησε σε σύγκρουση με τη Θάτσερ τη δεκαετία του 80. Μετά την παρέτησή του από την υποψηφιότητα για τη γαλλική προεδρία το 1994, ο Ντελόρ συνέχισε να αγωνίζεται για το ευρωπαϊκό όραμα ως απλός ακτιβιστής.